Πρώτες, συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, συνταξιούχοι, γυναίκες, νέοι και νέες, απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο σημερινό συλλαλητήριο που οργανώνουν σωματεία και συνδικάτα. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας, γιατί έχουμε κοινό αντίπαλο, κοινά συμφέροντα και κοινά αιτήματα. Αγώνας κοινός, κόντρα στη φτώχεια που μας οδηγούν οι πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας. Αγώνας κοινός για το δικαίωμά μας στην υγεία. Η κυβέρνηση, 1,5 χρόνο τώρα, μέσα στην πανδημία, εκτός από το να κουνάει το χέρι και να μιλά για ατομική ευθύνη, δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, όχι μόνο προστασίας, αλλά και θωράκισης της δημόσιας υγείας. Στα χωριά μας, τα αγροτικά ιατρεία έκλεισαν, αφού μετακίνησαν τους ελάχιστους γιατρούς στα νοσοκομεία, επιχειρώντας έτσι να μπαλώσει κενά τα οποία τα έχουν μετατρέψει για μία νόσο. Τα κέντρα υγείας έγιναν εμβολιαστικά κέντρα, με αποτέλεσμα τα διαγνωστικά κέντρα και τα πολυιατρία να τρίβουν τα χέρια τους και να κάνουν χρυσές δουλειές. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θέλει να τη βγάλει λάδι πάλι, χωρίς ρίχνοντας τον μπαλάκι στο λαό με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Αγώνας κοινός ενάντια στο κύμα ανατιμήσεων σε πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Με 1,5 ευρώ το πετρέλαιο δεν μπορούμε ούτε να βάλουμε στο τρακτέρ να πάμε στα χωράφια μας να κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες. Την ίδια στιγμή όμως οι κλινικάρχες, οι βιομήχανοι, οι ξενοδόχοι και οι εφοπλιστές εξακολουθούν να παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Χωρίς φινό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούμε να ποτίσουμε, δεν μπορούμε να παράγουμε. Το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο για τους βιοπαλλεστές αγρότες. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ όχι εθιμοτυπικά, αλλά γιατί υπάρχουν και είναι οξυμένα τα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Τι άλλο θα μπορούσαμε άλλωστε να κάνουμε? Τι να κάνουμε δηλαδή? Να αλλάξουμε τα προβλήματά μας για να έχουμε λύσεις? Τι να κάνουμε ώστε κάποια από τα αιτήματά μας που είναι αιτήματα επιβίωσης να ικανοποιηθούν? Έχουμε διαχρονικά απέναντι μας όλες τις κυβερνήσεις. Φέτος ήταν μια καταστροφική χρονιά για τους ενδροκαλλιεργητές της περιοχής μας. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί κατέστρεψαν τις παραγωγές μας. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ? Γιατί δεν καταργεί τους κόφτες του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζιωνόμαστε στο 100% της πραγματικής ζημιάς από πάσα αιτία και νόσο? Γιατί δεν προχωρά στην άμεση καταβολή των αποζημιώσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, παρά μας εμπέζει με υποσχέσεις και μεγάλα λόγια? Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην κατοχήρωση ελαχίστων εγγυημένων τιμών στα προϊόντα που παράγουμε? Αυτή τη στιγμή πουλάμε κάτω του κόστους παραγωγής και οι τιμές ταυτόχρονα στα ράφια για τους εργαζόμενους είναι απλησίαστες. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει τη μείωση της τιμής στο βαμβάκι? Ποιος είναι αυτός που καθορίζει την τιμή στο μαλακό στάρι στα 16 λεπτά και την ίδια στιγμή να αγοράζουμε με 1 ευρώ ψωμί 350 γραμμαρίων? Γιατί η κυβέρνηση την ίδια στιγμή μπορεί και δίνει εγγυημένη τιμή στα διόδια και στα κέρδη του Μπόμπολα? Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα ζητά κατώτερες εγγυημένες τιμές, δηλαδή να μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος παραγωγής και να μπορούμε να βγάζουμε ένα μεροκάματο. Αν έχουμε μεροκάματο, δεν θα φύγουμε από τα χωράφια μας, δεν θα αλλάξουμε επάγγελμα, δεν θα αναγκαστούμε να πουλήσουμε τα ζώα μας, δεν θα καταλήψουμε τη γη μας, δεν θα μας την πάρουν οι μεγαλοαγρότες που καραδοκούν. Αυτή είναι η ουσία αυτού του αιτήματος, γι' αυτό και το πολεμούν λυσαλέα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιους έχουμε απέναντί μας, ποιους έχουμε αντίπαλους και πόσο δυνατοί είναι. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε και τη δύναμη που έχουμε οι αγρότες. Ξέρουμε τη θέλησή μας και τη δύναμη να επιβάλλουμε λύσεις, όπως άλλωστε επιβάλαμε στο παρελθόν, έχοντας μεγάλες κατακτήσεις και νίκες από τους αγώνες μας.
το αφορολόγητο, το να μην πληρώνουμε φόρο επιδιδεύματος, το ακατάσχετο, αλλά και από τις πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις της Άνοιξης και τον συντονισμό που είχαν οι αγροτικοί σύλλογοι της Πέλας και της Ημαθίας, καταφέραμε να πάρουμε έστω αυτές τις προκαταβολές των αποζημιώσεων από τις ζημιές του φετινού παγετού. Κανένας δεν μας τα χάρισε, ούτε ήταν δεδομένο ότι θα τα κερδίζαμε. Τέλος, και από αυτό το βήμα θέλουμε να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στους πυρόπληκτους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους της Εύβοιας, της Ηλίας και της Αττικής. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε και να δυναμώνουμε τον αγώνα μας μαζί με τους εργάτες για να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, μια ζωή που μας αξίζει.